Γεια σας. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου που θα ανεβάζουμε πράγματα για το NBA 2K τώρα για το 19. Δεν θα κάνω πολλά πράγματα, δεν θα ανεβάζω πάρα πολύ συχνά, απλώς θα σας δείξω κάποια πράγματα που έχω φτιάξει εδώ πέρα. Να σας δείξω ένα roster που έχω φτιάξει με EuroLeague, με τις νέες μεταγραφές, και σας εξηγήσω πράγματα πάνω σε αυτό. Θέλω να το δουν πολλά άτομα για να πάρει αρκετά downloads και να γίνει γνωστό το roster. Ξεκινάμε λοιπόν, να σας δείξω πως πρώτον θα το κατεβάσετε σε ένα My League. Το roster νομίζω ότι ξέρετε πως να πηγαίνετε και να διαλέγετε roster για να βάζετε στο My League. Λοιπόν, το roster, πάτε στο search, γράψετε search my online ID, γράψετε αυτό το δικό μου. Και θα σας εμφανιστεί, θα σας εμφανιστούν αυτά, θα μην ασχοληθείτε με αυτά, θα ασχοληθείτε με αυτό εδώ. Και εδώ είμαστε. Σε αυτό το roster έχω πάρει το roster του Ελλάς 2004 Euro. Τον ρώτησα, μου είπε ότι μπορώ να το πάρω και το έχω. Έχω το roster του Ελλάς 2004 Euro που είχε φτιάξει την EuroLeague, το καλύτερο roster EuroLeague που μπορεί να βρει κάποιος. Και πάνω σε αυτό το roster των περσινών ομάδων έχω κάνει τις μεταγραφές. Πρώτον, θα σας δείξω εδώ πέρα τους free agents. Αυτή είναι η βασική free agent που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Και στη συνέχεια θα σας δείξω το roster. Το roster θα γίνεται κάθε μέρα update πάνω στις μεταγραφές. Σχεδόν όλες οι ομάδες δεν έχουν τελειώσει το roster τους και γίνονται κάθε μέρα μεταγραφές, και γι' αυτό εγώ θα βάζω κάθε μέρα. Αν μπορείτε να μου λέτε αν έχω ξεχάσει κάποια μεταγραφή, αλλά εγώ θα το ανανεώνω το roster μέχρι να φύγω για διακοπές στις 5 Αυγούστου. Εδώ είναι το roster της Fenerbahçe. Εδώ είναι το roster της Efes. Εδώ είναι το roster της Real. Αν θέλετε το προχωράτε για να το βλέπετε πιο γρήγορα. Σου εγώ το κάνω ήρεμα έτσι. Εδώ είναι της πολύ δυνατής Barcelona. Έχουμε διορθώσει και κάποια πράγματα πάνω στο roster που πιστεύουμε ότι είναι σωστά, κάποιες ηλικίες λανθασμένες, κάποια άλλα λάθη. Εδώ είναι Παναθηναϊκός και, ας πούμε, και κάποια rating τα έχουμε ανεβοκατεβάσει με τη δικιά μου λογική. Εδώ είναι το Παναθηναϊκό. Εδώ είναι το ΣΣΚΑ που θέλει πολύ δουλειά για να γίνει κουβέντα το ΣΣΚΑ. Εδώ μιλάμε για Αρμάνι με τον Σέρχη. Αν έχω κάνει κάποιο λάθος με παίχτες που έχετε δει, πείτε μου. Εδώ είναι της Χίμκι. Εδώ είναι της Μακάμπι.
Δεν είναι έτοιμο. Εδώ είναι τις Ζαλγκύρης. Βλέπετε παίκτες που δεν υπήρχαν στο ρόστερ, όπως ο Τζοκ Λαντέλ, τον έχω φτιάξει, εγώ. Μιλάμε τώρα για τον Ολυμπιακό, που τον έφτιαξα με όσο μπορούσα καλύτερο. Εδώ πάμε στην Μπασκόνια. Ό,τι πιστεύετε ότι είναι λάθος, γράψτε μου το, να το δω, αν πρέπει να το αλλάξω, ηλικίες το ένα το άλλο, εσείς μπορείτε να δείτε κάτι. Εδώ είναι η Νίξ με τον Greg Monroe. Εδώ μιλάμε για την, πολύ κατεβασμένη Μπουντουγνώστη. Εδώ για την Τάρου Σάφακα. Οι ομάδες που δεν είναι τόσο γνωστές δεν τις έχω δώσει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά θα δώσω. Μιλάμε για την Γκραν Κανάρια. Εδώ μιλάμε για τον Ερυθρό Αστέρα. Εδώ μιλάμε για την Άλμπα. Εδώ είναι η Ουνίξ Καζάν. Εδώ είναι η ΑΕΚ, που πρέπει να βάλω free agent το λαριτζάκι. Okay. Και από εδώ ξεκινάμε τα roster που δεν είναι και τόσο καλά. Δηλαδή, ας πούμε πάω, έχουμε κρατήσει παρόμοιο roster. Το έχουμε φτιάξει έχουμε αφήσει κάποιους παίκτες που έχουν φύγει για να μπορεί το roster να ολοκληρωθεί, γιατί είχε πολύ λίγους παίκτες ο ΠΑΟΚ. August, η ομάδα του Ελληνοαμερικανού Center είναι η Γαλατά, που εδώ έχει έναν AI player, θα το μιλήσουμε. Συγγνώμη γι' αυτά. Εδώ είναι, αν θυμάμαι καλά, ναι, είναι η η Λοκομοτίβ. Αυτός είναι free agent, τον έχω free agent. Αυτή εδώ είναι, σιγά σιγά αρχίζει και δεν μας ενδιαφέρει, είναι πιο μετρία. Εδώ πέρα φτάνουμε στο roster της Μεσίκτας. Τα προερνάω πιο γρήγορα αυτά τα roster. Βαλένθια. Ζενίτ. Είναι η Μπάμπερ, που και εδώ πέρα κάποιοι παίχτες δεν παίζουν, απλώς τους κρατήσαμε για να, γιατί το roster της είναι πολύ μικρό. Εδώ μιλάμε για την για το Στρασβούργο.
μιλάμε για τον Άρη. Για τη Φία Τωρίνο που σκέφτομαι. Πείτε μου στα comments αν είναι σωστή ιδέα να την αλλάξω και να βάλω την Asvel που είναι στην Ευρώπη, που πήγε Euroliga. Και εδώ είναι ο Προμηθέας με τον Γιώργο Μπούγρη. Εδώ τελείωσε το roster μας. Αυτό ήταν το roster μας. Έχω προσπαθήσει να φτιάξω όσο μπορώ καλύτερα κάποια πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι ξέρετε να φτιάχνετε, να το βάζετε σε My League. Το έχει κάνει ο Game Room, το κανάλι Game Room, το έχει δείξει αυτό το βίντεο και ξέρει καλά να το κάνει, και ξέρεις το έχει δείξει και μπορείτε πάντα να το δείτε. Αυτά, κάποια στιγμή στα τέλη Αυγούστου μέχρι να βγει το καινούργιο παιχνίδι θα ξεκινήσουμε ένα mailing online, όποιος θέλει να πάρει μέρος θα μου γράψει, με αυτό το roster και με τις πιο καινούργιες μεταγραφές. Ευχαριστώ πολύ, γράψτε μου στα comments ό,τι θέλετε. Γεια σας.